Είστε αδέρφια μου, με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε το μάθημά μας από την σελίδα 1022. Β' Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, και με τη χάρη του Κυρίου μας διαβάζουμε το πέμπτο εδάφιο, εκεί είχαμε σταματήσει τις προάλλες, 1022 Β' Κορινθίους, πέντε εδάφιο. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Μια πολύ σημαντική αλήθεια. Αφετηρία της ημαρτυρίας του Θεού. Αν υπάρχει αυτή η αφετηρία, όλα τα άλλα τα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και ποια είναι αυτή η αφετηρία? Διότι εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς. Δεν μας ενδιαφέρουν οι followers, οι viewers, ούτε τα like. Ας γεμίσουμε με dislike. Αυτό λέει ο Παύλος. Δεν συστήνουμε, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πνευματικοί, ότι πρέπει να μας ακούτε γιατί έχουμε εμπειρίες, ότι είμαστε επιτυχημένοι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν κηρύττουμε αυτούς. Δηλαδή δεν κηρύττουμε ένα Ευαγγέλιο που εμέσως πλην σαφώς συστήνει την δική μας πνευματικότητα, τον δικό μας αψεγάδια στο εαυτό, τις διακονίες μας, τα χαρίσματά μας, ώστε εσείς να μας ακολουθείτε και να κάνετε ό,τι σας λέμε χωρίς να μελετάτε τις γραφές. Δεν κηρύττουμε αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν εργάτη του Κυρίου και για κάθε άνθρωπο του Θεού, αδελφό ή αδελφή, να μην συστήνει τον εαυτό του. Να μην αυτοδιαφημίζεται. Να μην μιλάει διαρκώς για αυτά που έχει καταφέρει εν Χριστώ Ιησού. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Αν έχει γίνει κάτι καλό, το έχει κάνει ο Κύριος. Από εκεί ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος. Δεν κηρύττουμε αυτούς. Το ότι μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Το ότι συμμαρτυρεί στα λόγια μας και στη ζωή μας. Δεν μας βάζει στον πειρασμό να συστήσουμε τον εαυτό μας και να σας πούμε, βλέπετε την καρπό έχουμε, εμάς να ακούτε. Όποιος έχει καρπό δεν χρειάζεται να συστήνει τον εαυτό του. Οι άλλοι το βλέπουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κηρύττουμε τον Χριστό και την αλήθεια. Τίποτε άλλο. Εμείς λοιπόν δεν κηρύττουμε αυτούς. Είναι σταθερή και στερεά απόφαση να απομακρυνθούμε από οτιδήποτε μας εξυψώνει, μας αυτοεξυψώνει στα μάτια των άλλων. Διότι ακόμη και αν κερδίσουμε τους άλλους, με αυτόν τον τρόπο θα χάσουμε τον Χριστό και στο τέλος θα χάσουμε και τα πάντα. Όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τα πάντα. Ο άνθρωπος του Θεού το μόνο που κάνει είναι να συστήνει τον Χριστό και να είναι ευγνώμων για το γεγονός ότι τον κάλεσε και τον έσωσε. Τίποτα άλλο παραπέρα. Εμείς λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας. Και γιατί το τονίζει αυτό? Γιατί κάποιοι άλλοι εμέσως πλην σαφώς τον εκήρυταν. Δεν είναι δύσκολο να μπει κάποιος σε έναν τέτοιο πειρασμό, στην προσπάθειά του να πείσει ότι έχει την αλήθεια, να συστήνει τον εαυτόν του προκειμένου να κάνει τους άλλους να τον ακολουθούν. Δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας εμείς. Αλλά τι κάνουμε? Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, αυτόν κηρύττουμε. Λέμε δηλαδή μόνον οτιδήποτε είπε εκείνος και συστήνουμε μόνον εκείνον. Τον εαυτόν μας το βγάζουμε από το κάδρο. Στο κάδρο ανήκει μόνον ο Χριστός, κανένας άλλος, ούτε εμείς, και ας μας ευλόγησε. Μας ευλόγησε χωρίς να ταξίζουμε. Μας ελέησε χωρίς να ταξίζουμε. Και αν συμμαρτυρεί, δεν το τονίζουμε.
Γιατί δεν το αξίζουμε. Γιατί εκείνος το κάνει. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε στο σημείο κάποια στιγμή να πει αυτός ο οποίος όπου πάει γινόταν εκκλησία, που είχε χάρισμα ιαμάτων, που με τα περιζώματά του εθεραπεύονται ασθενείς, έφτασε στο σημείο να πει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Δεν λέει ήμουν εγώ, είμαι εγώ. Με αυτούς είναι ο Θεός. Με σημεία και τεράστια. Με αυτούς είναι ο Θεός. Γιατί? Διότι πολύ απλά αυτοί, πέραν του ότι λένε την αλήθεια, αν πρόκειται να πουν κάτι για τον εαυτόν τους, είναι η αμαρτωλότητά τους. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Κηρύττουν μόνον τον Χριστό, κηρύττουν μόνον ό,τι είπε, χωρίς να λογαριάζουν κανένα κόστος, και αν πρόκειται να πουν κάτι για τον εαυτό τους, θα είναι τα λατώματά τους. Και από εκεί φαίνεται ο γνήσιος, αληθινός κήρυκας του Ευαγγελίου. Από εκεί φαίνεται το αυθεντικό σκεύος του Κυρίου. Από το αν και κατά πόσο μιλάει μόνο για τον Χριστό, και αν πρόκειται να μιλήσει για τον εαυτό του, θα μιλήσει για τις αδυναμίες του και το έλος που κάνει ο Θεός σε αυτές. Ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε έτσι. Και οι κηρύττοντες, αλλά και οι ακούοντες, άντρες και γυναίκες, γιατί και στις κοινωνίες και στις συναναστροφές μας, να μην συστήνουμε και να μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Μόνο τον Χριστό, αδέρφια. Μόνο τον Χριστό. Διότι εμείς λοιπόν δεν κηρύττουμε εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ ήλθα να μεταξύ σας ουχή με υπεροχή λόγου, αλλά με φόβο πολύ. Και κήρυξα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Μιλούσε για τον Χριστό και τόνιζε τα πάθη του. Για να δώσεις όλους μας να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός εγγυάται Ανάσταση μόνον όπου υπάρχει Σταύρωση. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά προσεύχομαι και λαμβάνω αιτήματα. Ο χριστιανισμός είναι ακολουθώ τον Χριστό και παίρνω το σταυρό μου, και μέσα σε αυτή την πορεία βλέπω το χέρι του, και βεβαίως ο Θεός απαντάει προσευχές και δίνει αιτήματα, αλλά με σταυρό. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Απόστολος Παύλος και κανένας από τους μαθητές, ούτε ο Κύριος, δεν είπε ότι ακολούθησέ με και ό,τι μου λες εγώ θα το κάνω. Και αν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, αμέσως θα σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Δεν είπε έτσι. Μα γιατί δεν απαντάει ο Κύριος στην προσευχή μου? Ποια είναι η προσευχή σου? Να με ελευθερώσει από αυτό που περνάω. Μα ο Κύριος είπε ότι η οδός είναι στενή και τεθλιμμένη. Πάρε το σταυρό σου και ακολούθαμε. Η ευρύγωρος οδός είναι εκείνη που οδηγεί στην απώλεια. Η στενή και τεθλιμμένη οδός είναι αυτή που βρίσκομαι εγώ και οδηγεί στη ζωή. Θα μου πεις, δεν ελευθερώνει ποτέ ο Θεός. Ελευθερώνει. Αλλά ελευθερώνει όταν πρέπει. Και εφόσον βεβαίως δεν απαλλάσσομαι ή δεν αποτινάζω εγώ το σταυρό μου, ή δεν ζητάω εγώ να απαλλαγώ από το σταυρό. Και τι να ζητάω, αδερφέ? Να ζητάω χάρη να συνεχίσω να τον κουβαλάω. Διανομές Πνεύματος Αγίου, ώστε να έχω χαρά εν μέσω πολλής θλίψεως. Αυτό είναι που πρέπει να ζητάω. Και αυτό είναι που πρέπει να ζητάμε όλοι. Εκεί ο Θεός απαντά. Και τότε είναι που ενέργει κιόλας. Γιατί αυτό που επιτρέπει να περνάς, μπορεί με μια του κουβέντα να πάψεις να το περνάς. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί το επιτρέπει για να μεταμορφωθείς, και εσύ και εγώ. Γιατί μου φέρνει έναν δύσκολο γείτονα, έναν περίεργο προϊστάμενο ή έναν παράξενο καθηγητή? Γιατί? Για να μεταμορφωθώ, για να αλλάξω, για να προσκοληθώ επάνω του.
για να εργαστώ για τη δόξα Του. Ώστε αφού δω τον εαυτόν μου να παίρνει δύναμη και κουράγιο, τότε να τον δω τον Κύριο και να επεμβαίνει με τρόπο θαυμαστό. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Τι είναι η Ανάσταση? Είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που κατερχομένη ανέστησε τον Χριστό εκ των νεκρών. Γιατί? Διότι υπέμεινε σταυρό. Μαστιγωσιές. Επνισμούς. Και γι' αυτό το λόγο τον ανέστησε. Γι' αυτό δηλαδή επενέβη και τον έγειρε από τους νεκρούς. Κατά αναλογία το ίδιο κάνει και στη δική μας ζωή και στη δική μας καθημερινότητα. Θα δούμε παρακάτω ότι λέει επιτρέπει πολλούς θανάτους καθημερινούς. Είναι οι θανατώσεις του εγώ, είναι οι προσβολές τις οποίες υφίστασε. Είναι νέκρωση αυτό, είναι η νέκρωση του εγώ. Γιατί το επιτρέπει? Για να νεκρωθείς και εσύ και εγώ. Με τι σκοπό? Να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο και να γίνεις κοινωνός της Αναστάσεως. Γιατί έχεις γίνει κοινωνός του παθήματος. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Τα άλλα είναι Hollywood. Θέλουμε τον αυθεντικό χριστιανισμό, γιατί εκεί οι διανομές του Αγίου Πνεύματος είναι αυθεντικές, γνήσιες και μεταμορφωτικές. Άλλωστε, στην αρπαγή της Εκκλησίας θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας αν αρνούμαστε να μπούμε στη διαδικασία μεταμόρφωσης της ψυχής μας και της διανοίας μας? Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Δίνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, ώστε να μας πληρώνει, προκειμένου να αντέχουμε και να μην αποκάμουμε όταν συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα που μας πονούν και μας προσβάλλουν. Και με αυτόν τον τρόπο, στους καθημερινούς θανάτους του εγώ, λόγω συμπεριφορών, ο άνθρωπος αρχίζει και μεταμορφώνεται. Ώστε την ημέρα της αρπαγής, όλο ένα μεταμορφούμενος εσωτερικός άνθρωπος να δει και το σώμα του να μεταμορφώνεται. Λέει λοιπόν, εμείς δεν κηρύττουμε αυτούς, αλλά Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Συστήνουμε λοιπόν τον Χριστό, όχι τον εαυτό μας. Συστήνουμε τα πάθη Του, τη διδασκαλία Του, την αλήθεια Του. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Οι γνήσιοι εργάτες δεν κατακυριεύουν το ποιμνιό τους. Αφενός. Αφετέρου δεν το κολακεύουν ώστε να έχουν την ευχαρίστηση να νιώθουν ότι τους ακολουθούν πολύ. Οι γνήσιοι εργάτες είναι δούλοι του ποιμνίου, με την έννοια ότι το υπηρετούν λέγοντάς του την αλήθεια και φροντίζοντάς το στις ανάγκες του. Όχι δούλοι με την έννοια ότι κατευθύνονται από το ποιμνίο. Γιατί αν οι δούλοι του Θεού κατευθύνονται από το ποιμνίο, τότε δεν προσφέρουν καθόλου καλές υπηρεσίες στο ποιμνίο. Οι δούλοι του Θεού καλούνται δι' Αγίου Πνεύματος να καθοδηγούν το ποίμνιο στις πηγές των ζώντων υδάτων και στον Χριστό. Είναι δούλοι του ποιμνίου υπό την έννοια ότι είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμοι να σπεύσουν σε βοήθειά τους και πάντοτε να τους πούν την αλήθεια αν πραγματικά τους αγαπούν. Διότι δεν είναι αυθεντική αγάπη εκείνη η αγάπη που εκφράζεται με λόγους κανακευτικούς ή αναπαυτικούς. Η αγάπη είναι αυθεντική όταν συνοδεύεται με υπηρεσία και τρέξιμο στη δύσκολη στιγμή, αλλά και με την εκπομπή της αλήθειας, την αναγγελία της αλήθειας, η οποία ελευθερώνει. Εμείς λοιπόν, λέγει ο Παύλος, είμαστε δούλοι σας δια τον Ιησούν. Γιατί κάποιος να υπηρετήσει τους άλλους και ανά πάσα στιγμή να σπεύσει σε βοήθειά τους μέσα στη νύχτα? Δια τον Ιησούν. Γιατί να τους πει την αλήθεια με κίνδυνο να κακοχαρακτηριστεί?
δια τον Ιησούν. Όποιος έχει γευτεί την αγάπη του Ιησού και έχει εκτιμήσει την ευεργεσία του, δύο πράγματα κάνει. Γίνεται υπηρέτης της Εκκλησίας. Και πώς εκφράζεται αυτή η υπηρεσία? Σπέβδει σε βοήθεια εκείνου που τον καλεί, ανεξαρτήτου ώρας, και του λέει την αλήθεια, γιατί έχει σκοπό να τον βοηθήσει και όχι να τον καλοπιάσει. Και εδώ βεβαίως πρέπει να πούμε το εξής. Κάθε χριστιανός και χριστιανή, ιδιαιτέρως όμως οι εργάτες του Θεού, ανά πάσα στιγμή οφείλουν να είναι διαθέσιμοι να σπεύσουν στη βοήθεια κάθε προβάτου, κάθε αδελφού και αδελφής που τους καλεί σε βοήθεια. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των δούλων, των υπηρετών του Κυρίου. Εκεί υπάρχει μεν σωματικός κόπος, αλλά υπάρχει και πολύ χάρη και άφθονη εύνοια Θεού. Και εκεί τότε ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τι ακριβώς εννοούσε ο Κύριος όταν έλεγε «Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός». Τότε δεν μπορεί να το καταλάβει. Πάλι εγώ θα καθαρίσω. Πάλι εγώ θα τρέξω. Πάλι εγώ θα πάω εκεί. Άλλος δεν υπάρχει. Δεν το λέει. Δεν τον νοιάζει. Όλους να τους βλέπει να μην εργάζονται. Εκείνος καθόλου δεν στεναχωριέται. Καθόλου δεν ενοχλείται. Γιατί? Διότι το κάνει δια τον Ιησούν. Να τους μαζέψουμε, να τους αναγκάσουμε, να τους υποχρεώσουμε? Όχι. Δια τον Ιησούν. Μα δεν οφείλει να εργαστεί ο αδελφός και η αδελφή? Κανονικά οφείλει. Αφού λέει χρεώστης είμαι προς Έλληνάς και βαρβάρους. Αν δεν το καταλαβαίνει, αν έχει λησμονήσει τι έχει κάνει ο Ιησούς, όποιος δεν έχει λησμονήσει τι έχει κάνει ο Ιησούς και μόνος του να είναι, τρέχει σαν να τρέχουν 10 και 20. Και είχα την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια να έχω τη χαρά και την τιμή να έχω συνεργαστεί με ανθρώπους σε αυτό το χώρο, οι οποίοι τρέχανε για 10, για να μην πω για 20. Έτσι γίνεται το έργο του Θεού. Ο καρπός τους, το αποτέλεσμά τους, να τρέχουνε πιέσεις εσωτερικές, οικογενειακές, οικονομικές, εργασιακές. Τους έβλεπε ζορισμένους, αλλά και πάντοτε παρηγορημένους. Ποιος το κάνει αυτό? Η χάρη του Κυρίου. Σε ποιους? Σε αυτούς που είχαν συλλάβει τι σημαίνει να είσαι υπηρέτης μέσα στην Εκκλησία, ακόμα κι αν πολλοί δεν μπορούν να μοιραστούν το ίδιο όραμα μαζί σου. Είσαι τόσο γεμάτος όταν ζεις αυτή την ευγνωμοσύνη που λες, όσο αντέχει το σώμα μου, μόνος μου θα σκουπίζω, μόνος μου θα καθαρίζω. Δεν σου είναι υποχρέωση. Σου γίνει πια ανάγκη. Έχεις φύγει από το χρεώς της είμαι προς Έλληνάς και βαρβάρους. Μπαίνεις στη διαδικασία να πεις αλίμονον αν εγώ δεν το κάνω, αφού είναι ανάγκη. Θα ξεραθώ αν δεν το κάνω. Και όπως μου έλεγε ένας αδελφός κάποτε παλιά, όταν με προέτρεπε να εργάζομαι για τον Κύριο σε εργασίες υπηρεσίας, θέλοντας να μου πει ότι, Κώστα, σου έχει δώσει ο Κύριος ένα χάρισμα πνευματικό
αλλά η ασφάλειά σου είναι να το εργάζεσαι όταν διακονείς μέσα στην εκκλησία. Σκούπα μάπα. Σκούπα μάπα. Και μου είχε πει ότι είχε ερωτευτεί τη σκούπα της εκκλησίας, εννοώντας ότι τη σκούπιζε μόνος του την εκκλησία. Δηλαδή αυτός δεν έλεγε καλά πού είναι οι άλλοι να βοηθήσουν. Αυτός του ζητούσαν τη σκούπα και δεν την έδινε. Κάτι ζούσε. Αν δεν το ζεις αυτό το πράγμα, μετά μπαίνεις στη διαδικασία. Πόσες φορές θα το κάνω εγώ, πόσες φορές θα το κάνει εκείνος, πόσες φορές θα το κάνει ο άλλος. Και τότε απλά αποδεικνύεται ότι ή δεν καταλάβαμε ποτέ τίποτα, ή κάποτε καταλάβαμε, αλλά το λησμονήσαμε γιατί χάσαμε την επαφή. Και μάτια που δεν βλέπονται, όπως λέει και ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, δύσκολα λησμονιούνται. Και αν όντως δεν έχεις επαφή με τον Κύριο, γιατί είπαμε, όπου είμαι εγώ εκείνο υπηρέτησε ο εμός, τότε είναι επόμενο οτιδήποτε κάνεις να σε βαραίνει. Ενώ ο Θεός το έχει δώσει για να σε ξεκουράζει, τελικά αυτό σε βαραίνει. Θα μου πεις, μου έχει δώσει ο Θεός τη σκούπα για να ξεκουράζομαι? Και η απάντηση είναι ναι. Όπως ακριβώς ξεκουραζόμαστε όταν πηγαίνουμε στην προσευχή. Πόσοι το ζουν αυτό? Δεν ξέρω πόσοι. Κάποιοι το ζουν. Το έχουμε ακούσει και στις ομολογίες. Και είχα την ευκαιρία, και ανάμεσά μας εδώ να έχουμε αδελφούς, οι οποίοι να τους έχω δει να έρχονται 8, 8 και 10 από τη δουλειά, σφαίρα, με πίεση, με στόχους, το ένα τ' άλλο. Είναι πτώματα ερείπια και τους βλέπεις, παπ, σηκώνονται άλλοι άνθρωποι. Ποιος το κάνει αυτό? Μου λέει, ήμουν ερείπιο και ξεκουράστηκα στην προσευχή. Αλληλούια. Έτσι γίνεται και στην υπηρεσία. Ξεκουράζεσαι. Δεν κουράζεσαι, αδερφέ? Κουράζομαι, αλλά όχι την ώρα που εργάζομαι. Την Κυριακή κάναμε 8 συναθρήσεις. Σας λέω ειλικρινά ότι για όλες αυτές τις ώρες δεν ένιωθα κούραση. Ένιωθα ξεκούραστος. Κάθε φορά με ανανέωνε ο Κύριος. Τι να πω. Κάθε φορά με ανανέωνε που είχαμε το μεσοδιάστημα και την προσκύφη, με ανανέωνε. Όσο καιρό ήμουν, όση ώρα ήμουν εδώ, ήμουνα ξεκούραστος. Μόλις πήγα στο σπίτι, με βρήκε η κούραση και μου βγήκε όλη η κούραση και ξεκουράστηκα. Αλλά είχα μέσα μου μια ειρήνη και μια γαλήνη. Λέω, δόξα στο Θεό, ο Κύριος μας βοήθησε και σήμερα. Το έργο του Θεού είναι κοπιαστικό, αλλά ταυτόχρονα σε ξεκουράζει. Φτάνει να γίνεται δια των Ιησούν. Αν δεν γίνεται δια των Ιησούν, τότε κουράζεσαι, εκνευρίζεσαι, χαλιέσαι και θυμώνεις. Γιατί βλέπεις τον άλλον τώρα, καλά λες τώρα, καλά δεν με βλέπουν εμά που σκουπίζω. Τι κάθονται και κουβεντιάζουν? Δεν το κάνει για τον Ιησού. Το κάνει γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να βγει η δουλειά. Μα δεν το κάνουμε γιατί πρέπει να βγει η δουλειά. Το κάνουμε γιατί όπου είμαι εγώ, εκείνο υπηρέτησε ο εμός. Γι' αυτό το κάνουμε. Είναι έτσι, δεν είναι? Αυτό είναι. Αλλιώς το χάνεις. Χαλιέσαι, θυμώνεις και έχεις και δίκιο. Έχεις και δίκιο. Γιατί άμα βάλεις τη λογική κάτω, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν μπορεί ένα και ένα να κάνει μηδέν ή τέσσερα, ένα και ένα κάνει δύο. Το βάζεις από εδώ, το πιάνεις από εκεί και βλέπεις ότι πράγματι έτσι είναι. Όταν όμως το κάνεις δια τον Ιησού, τότε εκεί καταργούνται τα μαθηματικά. Η φυσική, η χημεία, όλα καταργούνται. Γιατί? Γιατί εκεί κυριαρχεί το θαύμα. Το ένα και ένα κάνουν δύο δεν είναι θαύμα. Όταν το κάνεις για τον Ιησού, κυριαρχεί το θαύμα, η χάρις μέσα σου. Εμείς λοιπόν κηρύττουμε όχι τους εαυτούς μας, αλλά Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών,
αλλά δια τον Ιησούν. Από ευγνωμοσύνη για εκείνο που έκανε και εξακολουθεί να κάνει στη ζωή μας. Και πάμε στο 6. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Να γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας. Γιατί ο Κύριος έλαμψε μέσα μας. Εάν δεν λάμπει μέσα μου ο Χριστός, συστήνω τον εαυτό μου. Εάν λάμπει μέσα μου ο Χριστός, δεν περί αυτό λόγο. Δεν καταγράφω τα ανδραγαθήματά μου. Συστήνω τον Χριστό. Εάν λάμπει μέσα μου ο Χριστός, γίνομαι δούλος σας, υπηρέτης σας. Εάν δεν λάμπει μέσα μου ο Χριστός, τότε ή γίνομαι τυραννός σας και σας ταλαιπωρώ, ή στην πιο ανάλαφρη εκδοχή δεν ασχολούμαι μαζί σας. Κοιτάξτε αυτό το διότι πώς συνδέεται με το παραπάνω. Λέει το παραπάνω: διότι εμείς δεν κηρύττομεν εαυτούς, αλλά Χριστόν Ιησούν τον Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι που το κάνει. Ο Θεός είναι που μας έπεισε. Τι έκανε ο Θεός? Ο υπόν να λάψει φως εκ του σκότους είναι όσοι έλαμψε εν τες καρδίες ημών. Όπως κάποτε ο Θεός μίλησε και έφτιαξε την δημιουργία εκ του μηδενός και έφυγαν τα σκοτάδια, έτσι ο Θεός μίλησε στο εσωτερικό μας σκοτάδι και έλαμψε φως. Και με το φωτισμό αυτό κηρύττουμε όχι τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησούν. Και με τον φωτισμό αυτόν γινόμαστε δούλοι σας διά τον Ιησούν. Έχω φως, υπηρετώ. Δεν έχω φως, δεν υπηρετώ. Ταλαιπωρώ. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους. Πώς έλαμψε φως εκ του σκότους? Με το τι μίλησε. Ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότου. Τα σκοτάδια φεύγουν μόνον τα μιλήσει ο Θεός. Να γιατί σου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις τα σκοτάδια σου, τις κακές σου στιγμές. Ποιος δεν τις έχει? Ο ομιλών. Ο Θεός ξέρει τα σκοτάδια του ομιλούντος. Όλοι κατά περιόδους έχουμε τα σκοτάδια μας, τις κακές μας στιγμές, τις γκρίνιες μας, τις μουρμούρες μας, τις σκληροκαρδίες μας, τις καταλαλιές μας, τις ανασφάλειές μας. Σκοτάδια είναι όλα αυτά. Είναι διαφορετικές εκδοχές προσωπικών σκοταδιών. Και πότε φεύγει το σκοτάδι? Όταν μιλήσει ο Θεός. Να γιατί σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν βρίσκεσαι στο σκοτάδι σου, στο δίλημά σου, στην αμηχανία σου, δεν ξέρεις τι να πεις, τι να κάνεις, πώς να φερθείς, πώς να ανταπεξέλθεις. Πας στην προσευχή, δίνεις το πιδάλιο του εαυτού σου και της γλώσσας σου στο Πνεύμα του Άγιο, το οποίο αρχίζει και προσεύχεται δια ξένων γλωσσών. Και καθώς περνάει η ώρα, αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου να αυξάνει η στάθμη της πίστης, και όσο αυτή αυξάνει δια των ξένων γλωσσών που οικοδομεί στην πίστη, τόσο μειώνεται μέσα στην καρδιά σου η συμπεριφορά του Α ή της Β, η αδικία εκ μέρους του Α ή του Β, ή το όποιο αδιέξοδο το οποίο προέκυψε οικογενειακός, εργασιακός, εκκλησιαστικός ή οπωσδήποτε άλλο. Ανεβαίνει η στάθμη της πίστης αφού το Πνεύμα προσεύχεται,
και κατεβαίνουν όλα τα άλλα. Και εκεί κάποια στιγμή χάνεται και ο χρόνος και μέσα στις ξένες γλώσσες σου λέει 2-3 λέξεις στα ελληνικά και είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του πλανήτη. Έλαμψε ο Θεός εκ του σκότους. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτό είναι το πνεύμα το Άγιον, το πνεύμα της αληθείας. Το υπερόπλο. Είδα τις προάλλες αεροσκάφη εχθρικά να επιτίθονται εναντίον μιας χώρας. Και εκείνη, ενώ είχε ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, δεν πάτησε το κουμπί να φύγουν οι πύραυλοι να τα καταρρύψουν. Είχε όπλα, αλλά δεν τα χρησιμοποίησε. Και καθώς το έβλεπα αυτό, κατάλαβα γιατί το είδα. Έχεις πνεύμα Άγιο, αντιαεροπορική άμυνα και τρως όλα τα βέλη. Άφησε το πνεύμα το Άγιο να απαντήσει στα βέλη του εχθρού, γιατί τι είναι το πνεύμα το Άγιο, η προσευχή του πνεύματος του Αγίου, είναι η μάχαιρα του πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού. Αρχίζει να πληρώσει ένα Άγιο πνεύματι, θα προσεύχεις διά ξένων γλωσσών και τότε θα σου δώσει ρήμα Θεού ο Θεός. Αυτό το ρήμα είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Θα κατακόψει τον ερχόμενο λογισμό. Θα τον καταρρύψει. Και μετά πάλι βλέπω άλλα αεροσκάφη να επιτίθονται σε χώρα και να καταρρύπτονται από την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας. Γιατί? Διότι πολύ απλά έθεσαν σε λειτουργία τα ισχυρά αμυντικά του συστήματα. Αυτό είναι. Όταν προσεύχεσαι, δεν θα σκέφτεσαι. Αν σκέφτεσαι, προσευχήσου με το νου και πες αυτά που πρέπει να πεις και σε βαραίνουν, αλλά θα προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών ασταμάτητα. Για πόσο? Για όσο? Μέχρι ότου να φύγει από εδώ η θολούρα. Υπάρχει ομίχλη στο μυαλό. Θα προσεύχεσαι δια ξένων γλωσσών και θα τα ακούς κιόλας. Θα τα ακούς. Το Πνεύμα το Άγιο θα τα ακούς. Μέχρι που θα σε πείσει ότι δεν είσαι μόνος σου. Ότι υπάρχει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα δοσμένη σε σένα ακριβώς για να αναχαιτίζεις τα εχθρικά αεροσκάφη που είναι οι κακοί διαλογισμοί. Αλληλούια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι ανυπεράσπιστος. Πρέπει να θέσεις σε εφαρμογή το όπλο που σου έχει δώσει ο Κύριος, που είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, που είναι ο φορέας του λόγου. Δίνει λόγο μετά από την Αγία Πνεύματι προσευχή και τότε συνειδητοποιείς ότι σηκώθηκε η ασπίδα της πίστης και έπεσε πάνω της στο βέλος. Δεν μπήκε στην καρδιά, ούτε στο νου, ώστε να σε κάνει άνω κάτω. Έπεσε εδώ, στην ασπίδα της πίστης. Ποιος τη σηκώνει την ασπίδα? Το Πνεύμα το Άγιο. Εάν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το Πνεύμα το Άγιον θα σηκώσει σημαία, που είναι η ασπίδα της πίστεως. Και ποια πίστη είναι αυτή? Ότι εγώ τα έχω αναλάβει όλα. Αμήν, αδέρφια, τα έχει αναλάβει όλα. Αυτός λοιπόν που έλαμψε τους σκότους είναι ο Κύριος που μίλησε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ο τάδε ή ο δίνα. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι είναι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις ρήμα Θεού. Και πώς να έχεις ρήμα Θεού αφού δεν γονατίζεις από τη μία και δεν είσαι εδώ να υπηρετείς από την άλλη? Σε ποιους πάει να μιλήσει ο Θεός? Στους υπηρέτες. Μα εγώ δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να κάνω. Ποιος σου είπε ότι πρέπει να έχεις κάτι το ιδιαίτερο να κάνεις? Διάθεση να έχεις να υπηρετήσεις την Εκκλησία. Σκουπίζοντας, καθαρίζοντας, βάζοντας τα μηνολόγια, τις τουαλέτες, ξέρω εγώ. Ό,τι θέλεις κάνε. Άκουγα χτες προχτές, παραπροχτές ένα κήρυγμα ή ομολογία τώρα, δεν θυμάμαι τι ήτανε.
που έλεγε ο αδελφός, που δεν θυμάμαι καν ποιος αδελφός ήτανε, ότι είχε ακούσει τον αδελφό τον Λούι να λέει το εξής. Ήρθε, λέει, κάποιος και μου λέει, θέλω να εργαστώ. Τι να κάνω, αδελφέ? Και το απαντάει ο αδελφός ο Λούις. Κάνε ό,τι μπορείς. Κάνε ό,τι μπορείς. Αυτό θα κάνεις. Κάνε ό,τι μπορείς. Θέσε τον εαυτό σου στην υπηρεσία. Και μετά γονάτιζε. Υπηρεσία και γόνατα. Και έλα να μου πεις. Θα σου δίνει ρήμα Θεού ξαφνικά και από το πουθενά ο Κύριος. Και να σας εξομολογηθώ ότι πάντοτε στις δύσκολες στιγμές μου ο Κύριος κάτι μου έλεγε να κάνω. Αλλά ποτέ δεν μου το έλεγε εκείνη την ώρα που το ήθελα. Ποτέ δεν μου το έπεσε στα γόνατα. Ενώ έμενα στα γόνατα, ποτέ δεν μου το έλεγε στα γόνατα. Πότε μου το έλεγε? Μου το έλεγε καταρχάς εξαιτίας των γονάτων. Αλλά δεν μου το έλεγε στα γόνατα. Μου το έλεγε όταν περπάταγα, όταν ξυριζόμουν. Ξέρετε πόσες φορές θα γίνει αυτό? Όταν οδηγούσα. Αυτό όμως οφειλόταν εκεί. Γιατί ξέρει ο Κύριος το χαρακτήρα του καθενός. Πάω, γονατίζω, αλλά μέσα μου λέω, Κύριε, τώρα θα μου μιλήσει επειδή γονάτισα? Μην νομίζετε, και εγώ έχω τον πόλεμό μου. Και προσεύχομαι, προσεύχομαι, προσεύχομαι. Ξέρω ότι ο Κύριος κάτι έχει αναλάβει, αλλά δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά. Και ξαφνικά μετά από κάνα 2-3 μέρες, από το πουθενά, ενώ δεν είμαι στα γόνατα, έρχεται και μιλάει. Σε άλλους μιλάει και στα γόνατα. Πάντως, είτε στα γόνατα, είτε έξω από τα γόνατα, εξαιτίας των γονάτων και της υπηρεσίας μιλάει ο Θεός. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι αυτός ή αυτή, με ήτα ή όμικρον γιώτα. Το θέμα είναι το σκοτάδι σου και το σκοτάδι μου. Και τα σκοτάδια μας φεύγουν μόνο με ρήμα Θεού. Και ρήμα Θεού θα έρθει όταν υπηρετείς από τη μία και όταν έχεις γόνατα και προσευχή Διαγίου Πνεύματος από την άλλη. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στην καρδιά μας.